αναφέρομαι, είναι ανοιχτές δικογραφίες. Είναι υποθέσεις που έχουν επιτέλους πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι υποθέσεις για τις οποίες κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να τις συγκαλύψετε. Διότι αυτή ήταν πάντοτε και η λογική σας για τη δικαιοσύνη. Η συγκάλυψη, η αναβολή και στο τέλος η παρέμβαση. Και θέλω να πω και δύο λόγια γι' αυτό, διότι σε αυτό το ρεσιτάλ υποκρισίας κατηγορείται εμάς για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Ακούστε και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Όλοι γνωρίζουν σε αυτή τη χώρα ποιος σήκωνε τηλέφωνα για να καθοδηγήσει ανώτερους και ανώτατους αγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Όλοι γνωρίζουν ότι και τα δύο κόμματα υπήρξατε κατά καιρούς γραφεία διεκπεραίωσης δικαστικών εκκρεμωτήτων. Αλλά αυτό σήμερα έχει τελειώσει. Καμία υπόθεση δεν θα πάει στο αρχείο με συνοπτικές διαδικασίες και καμία υπόθεση δεν θα ξεχαστεί. Κανένας δικαστής, και ξέρετε γιατί που παρεμβαίνετε κύριε Αθανασίου, γιατί κανένας δικαστής δεν θα νιώσει από εδώ και στο εξής και 1,5 χρόνο τώρα δεν νιώθει πάνω από το κεφάλι του τη δαμόκλειο σπάθη της εκτελεστικής εξουσίας. Γι' αυτό και ανασένει η δικαιοσύνη. Ξέρετε κάτι, έχω πει και θα πω κι άλλα συγκεκριμένα, μην ανησυχείτε. Κάντε ησυχία, με προσοχή να ακούμε. Μία είναι η ευθύνη του δικαστή σήμερα. Να ξαναβρει το θάρρος να κάνει το καθήκον του. Με αυταπάρνηση και ανεξαρτησία. Και κάθε δικαστής, το έχω πει και την άλλη φορά, και αυτό το θεωρείτε παρέμβαση. Δεν είναι παρέμβαση. Ότι κάθε έντιμος δικαστής που θα έρθει στο ύψος της απέτησης. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι απέτηση της Βουλής δικιά μας, είναι απέτηση της κοινωνίας. Είναι πατριωτικό καθήκον. Επιτέλους, χρεώθηκε αυτός ο τόπος, καταχρεώθηκε, λαϊλατήθηκε η κοινωνία, η οικονομία διαλύθηκε. Επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και θα μας έχει δίπλα του. Όποιος δικαστής σηκώσει κεφάλι και πει ότι θα κάνω το καθήκον μου με ανεξαρτησία και αυταπάρνηση όπως ορίζει η διοντολογία. Και αυτό ξέρετε δεν είναι παρέμβαση. Την προηγούμενη φορά συζήτηση για τη διαπλοκή πριν από λίγους μήνες προσπάθησα να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι η παρέμβαση. Οι αθωωτικές τροπολογίες, οι αμνηστεύσεις, η κατεντολή να αρχιοθετήσεις. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι το χρέος μας. Κάθε υπόθεση για την οποία θα έχουμε υπόνοιες εγκληματικής δράσης παραπέμπεται απευθείας και χωρίς χρονοτριβή στους αρμόδιους αγγελείς. Το ίδιο κάναμε και με την υπόθεση την περιβόητη του Κελπνού. Αυτού του εκολαπτηρίου της διαφθοράς στον τόπο και όχι πολύ μακρινού, πρόσφατου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία για την υπόθεση των αμαρτωλών συμβάσεων του Κελπνού. Τόσο με τον Οκανά, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους των αρμόδιων σωμάτων δεν είναι δυνατόν ακόμα να προσδιοριστεί πού δαπανήθηκαν ποσά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ επί Υπουργείας του κ. Λοβέρδου. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσει να προσδιοριστεί. Όσο και των συμβάσεων που έχουν συναυθεί με διαφημιστικές εταιρείες γνωστών επιχειρηματιών. Βεβαίως μπορεί αξιότιμη κύριε οι πρώην υπουργοί, αξιότιμοι κύριοι πρώην υπουργοί, όσοι διατελέσατε, να έχετε εξασφαλίσει το ακαταδίωκτό σας, με τη βοήθεια βεβαίως του κ. Βενιζέλου, που ήταν εμπνευστής του επέσχην του άρθρου 83 του Συντάγματος για τη μη ευθύνη των υπουργών. 86, με συγχωρείτε. Αλλά δεν αρνείστε ότι ήταν εμπνευστής, από ό,τι βλέπω. Το νούμερο σας μάρανε. Μπορεί λοιπόν οι κύριοι που διατελέσατε υπουργοί να έχετε ασυλία, να έχετε εξασφαλίσει ακαταδίωκτο, αλλά σε κάθε περίπτωση πολιτικές εξηγήσεις οφείλετε να δώσετε απέναντι στον ελληνικό λαό και εγώ θα σας καλούσα να τις δώσετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και μια μιλάμε λοιπόν για συγκαλύψεις, παρεμβάσεις και αμνηστεύσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Μητσοτάκη. Τον περασμένο Μάρτη προσπαθήσατε πάλι να δημιουργήσετε κλίμα και εντυπώσεις για δίθεν παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην ελληνική δικαιοσύνη.
Και τι κάνατε από αυτό εδώ το βήμα? Αναμασίσατε σχεδόν το σύνολο της υπερασπιστικής γραμμής του υπόδικου κυρίου Βγενόπουλου. Για να μιλήσουμε με ονόματα, δεν είπαμε. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως. Σήμερα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για παράνομο δανεισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κύριο Βγενόπουλο, επιμένετε ακόμη να παριστάνετε τον συνήγορο υπεράσπιση του ελόγου κυρίου? Για να το πω λοιπόν μια και καλή, για να το καταλάβετε. Εσείς ονομάζετε παρέμβαση στη δικαιοσύνη την βούληση αυτής της κυβέρνησης, που είναι και αυθεντική απέτηση της κοινωνίας, να διερευνηθούν σε βάθος το σύνολο των υποθέσεων που φροντίσατε εσείς να καλύψετε στα συρτάρια των Υπουργείων και των Ελεκτικών Μηχανισμών. Το σύνολο των υποθέσεων που κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας να οδηγηθούν στα αρχεία. Γιατί για σας, ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι η ακροτηριασμένη δικαιοσύνη. Για μας, ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι αυτή που ερευνά και αποδίδει το δίκαιο παντού, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί οι οποίοι ερευνούνται. Τα ίδια όμως δεν κάνατε και με τις υποθέσεις της φοροδιαφυγής. Κρύψατε τις λίστες στα συρτάρια και μόνο όταν κάτω από την πίεση της λαϊκής κατακραυγής αναγκαστήκατε να τις παραδώσετε στη δικαιοσύνη, βγήκατε για άλλη μια φορά ως συνήγοροι υπεράσπισης των φοροφυγάδων φίλων σας. Και αφού επιχειρηματολογήσατε με σθένος υπέρ του δήθεν παράνομου χαρακτήρα της χρήσης των ληστών, των περίφημων στικακίων και των ληστών από τις φορολογικές και εισαγγελικές αρχές, γιατί αυτά λέγατε, ότι είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Και όταν με δική μας τροπολογία στη Βουλή κλείσαμε και αυτό το ζήτημα, πάλι σπεύσατε να μιλήσετε για παραβίαση συντάγματος. Πάλι δηλαδή αποπειραθήκατε να μετατρέψετε το Σύνταγμα σε όπλο των ολιγαρχών και των φοροφυγάδων. Ίσως να το κάνατε αυτό γιατί γνωρίζατε ποιοι ήταν πίσω στις λίστες, ποιοι κρύβονταν μέσα. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα από την εμπλοκή του στελέχους της προηγούμενης κυβέρνησης, επιστήθιου φίλου του κ. Σαμαρά, αλλά και δικού σας από ό,τι φαίνεται, του κ. Παπασταύρου, που εμπλέκεται σε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής. Και πράγματι είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, τον κύριο Βγενόπουλο τον υπερασπίζεστε. Υπερασπιστήκατε και τον κύριο Παπασταύρο. Τον κύριο Σκλαβούνη. Γιατί τον βάλατε να είναι υπεύθυνος για το σχέδιο της ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας? Δεν ξέρατε ότι ο άνθρωπος επί πολλά χρόνια υπήρξε επικεφαλής της UBS στην Ελλάδα? Της τράπεζας δηλαδή που σήμερα ελέγχεται για την οικοδόμηση ενός διευρυμένου δικτύου υποβοήθησης φοροδιαφυγής. Της τράπεζας που έχει αποδειχθεί ότι ακολούθησε τέτοιες πρακτικές σε μια σειρά από χώρες και κλήθηκε να πληρώσει τεράστια πρόστιμα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Αλλά μάλλον τέτοιου είδους ανάπτυξη εσείς θα φέρετε. Ανάπτυξη με τη φοροδιαφυγή να οργιάζει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει νόημα να πολλαπλασιάσω τις αναφορές. Αυτό που έχει νόημα είναι να πω σε σχέση με τα ζητήματα της φοροδιαφυγής ότι το πάρτι έχει τελειώσει. Και ότι πλέον ελέγχονται και θα λογοδοτήσουν και θα πληρώσουν όσοι έχουν αποκρύψει χρήματα. Οι λίστες της φοροδιαφυγής αξιοποιούνται πλέον στο έπακρο. Ενώ οι βεβαιώσεις από τις λίστες το 13, από το 13 μέχρι το 14 ήταν μόλις 26,6 εκατομμύρια ευρώ, με τη δική μας κυβέρνηση και μέσα σε 1,5 μόλις χρόνο έχουν αγγίξει τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Και ο αγώνας δρόμου συνεχίζεται. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι μόλις πριν από 10 ημέρες οι ελληνικές αρχές παρέλαβαν νέα λίστα από τις αρχές της Ρινανίας Βεσφαλίας, από το Υπουργείο του κ. Μπόριανς, με 475 μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζα της Κεντρικής Ευρώπης. Και ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτή τη νέα λίστα? Πρόκειται για στοιχεία του 2010. Δηλαδή για μια χρονιά που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για παραγραφή αδικημάτων.
Και η λίστα αυτή έχει ήδη παραδοθεί εκεί που πρέπει, όχι στα συρτάρια μας, αλλά στις αγγελικές αρχές για τις απαραίτητες ενέργειες. Πρόκειται για άλλη μια μεγάλη επιτυχία και θα δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις διοκτικές αρχές και ελεκτικές αρχές για την πλήρη ταυτοποίηση, την πλήρη αξιοποίηση και αυτής της λίστας. Θέλω και εσείς, κύριοι βουλευτές, να κλείσω. Την πρωτομιλία μου θα κλείσω, μη χαίρεστε. Δεν υπάρχει, νομίζω, κανένας Έλληνας πολίτης που να μην έχει καταλάβει σε αυτόν τον τόπο ότι διεξάγεται ένας μεγάλος πόλεμος. Από τη μια μεριά, οι δυνάμεις της διαπλοκής, της διαφθοράς, της φοραποφυγής που λαιλάτισαν την οικονομία και την κοινωνία, χρεοκόπησαν τη χώρα, προσπαθούν λυσαλέα για την παλινόρθωση του παλιού πολιτικού συστήματος. Για να επιστρέψουμε στις πρακτικές του πελατειακού κράτους, των εξυπηρετήσεων, της παρανομίας και των εκβιαστών και των εκβιασμών. Από την άλλη μεριά, βρίσκονται οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Και με αυτές τις υγιείς δυνάμεις θέλει να είναι η κυβέρνηση, που παρά τους περιορισμούς, παρά το χάος που δημιούργησαν 40 χρόνια διάβρωσης και παρακμής κάθε θεσμού στον τόπο, κάθε ηθικής και κάθε αξίας, προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτόν τον τόπο. Και νομίζω κάθε Έλληνας πολίτης γνωρίζει ότι αυτή ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία για την πατρίδα μας. Ακόμα και αυτοί που διαφωνούν κάθετα μαζί μας γνωρίζουν ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε σε αυτό να βάλουμε ένα λιθαράκι και να τα καταφέρουμε. Ότι είμαστε η τελευταία ελπίδα για να καθαρίσει ο τόπος από την κόπρο της διαπλοκής. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, στην προηγούμενη προημερησία στη Βουλή μιλήσατε σε αυτό εδώ το βήμα λέγοντας ότι ο καθένας από εμάς είναι τα βιώματά του. Και θα συμφωνήσω μαζί σας. Είπατε ότι εγώ είμαι παιδί των καταλήψεων. Και πράγματι έχετε δίκιο. Αυτά είναι τα δικά μου βιώματα. Βιώματα συλλογικών αγώνων. Και είναι βιώματα διαρκούς μάχης για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης. Δεν μας είπατε ποια είναι τα δικά σας βιώματα. Διότι όταν εγώ βρισκόμουν στις καταλήψεις που θεωρείτε ότι διέλυσαν και παρέλυσαν τη χώρα και κατέστρεψαν, όταν εγώ ήμουν στις καταλήψεις, ξεκινάγατε τα πολιτικά σας βήματα. Και τα ξεκινάγατε τα πολιτικά σας βήματα υπό τη στενή αρρωγή του κυρίου Χριστοφοράκου και την οικονομική βοήθεια της Siemens. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη. Μιλάτε εδώ για συμφωνία αλήθειας. Σας καλώ λοιπόν να έρθετε στη Βουλή, να έρθετε εδώ στο βήμα της Βουλής, αμέσως μόλις κατέβω, και να αποκαταστήσετε αυτή την αλήθεια. Αν εγώ, κύριε Μητσοτάκη, είμαι παιδί των καταλήψεων, που πράγματι είμαι, εσείς, το ξέρει όλη η Ελλάδα, είστε παιδί της Siemens και της διαπλοκής. Και θέλω, κύριε Μητσοτάκη, για να τελειώνουμε, ένα πράγμα. Να ανέβετε σε αυτό το βήμα και να απαντήσετε σε ένα μόνο ερώτημα. Νομίζω οφείλετε μία απάντηση, όχι σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό. Τώρα που θα κατέβω, να ανεβείτε εδώ και να μας απαντήσετε σε ένα και μόνο ερώτημα. Υπάρχει στη χώρα σκάνδαλο Siemens, ναι ή όχι, κύριε Μητσοτάκη?